Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Στη γενέθλια γη του στο Καρπενήσι επέστρεψε σήμερα για τελευταία φορά ο δολοφονηθής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης, παρουσία χιλιάδων κατοίκων της περιοχής και μέσα σε ατμόσφαιρα θρήνου και οδύνης. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Γιώργος Κοντογιάννης. Τρισάγιο στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη εψάλλει το μεσημέρι στα γραφεία, τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Παρέστησαν στελέχη της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και μίλησε ο υπεύθυνος περιφερειακών οργανώσεων κ. Μπεχράκης, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσφορά του Παύλου Μπακογιάννη στην αναδιοργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Μέληση για συκοφαντική δυσφήμιση και πρωτοφανή κακουργία σε βάρος του, όπως ο ίδιος σημειώνει, κατέθεσε στην Εισαγγελία Αθηνών ο συγγραφέας και ηθοποιός Περικλής Κοροβέσης εναντίον των υπευθύνων της εφημερίδας Έθνος για σημερινό δημοσίευμά της. Ο κ. Κοροβέσης στη μήνυσή του αναφέρει ότι το περιεχόμενο του δημοσιεύματος αποτελεί την φωτογραφία και την ταυτότητά του, ενώ εξέφρασε φόβους και για τη ζωή του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αντιδικτατορική του δράση και είπε ότι είναι ανέντακτος αριστερός. Υπήρξα, πρόσθεσε, βασικός μάρτυρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια στην Ελλάδα στην περίοδο της δικτατορίας. Δεν έχω καμία σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις. Επίσης, μήνυση κατά της εφημερίδας Έθνος και της δημοσιογράφου Αγγελικής Νικολούλη για συνειδητή παραπληροφόρηση και κεντρισμό κατέθεσε σήμερα η Εκδοτική Επιτροπή του Περιοδικού Σχολιαστής, του οποίου ο κ. Κοροβέσης είναι μόνιμος σχολιαστής. Εξάλλου, μήνυση κατά των υπευθύνων της εφημερίδας Απογευματινή κατέθεσε το πρωί ο κ. Μιχάλης Γιάγκας, γιατί σε δημοσίευμά της σημείωνε ότι βρέθηκαν όπλα στο διαμέρισμά του. Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι η έρευνα στο διαμέρισμά του γραμματέα του πρώην Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου έγινε παρουσία του εισαγγελέα κ. Ζαχαρόπουλου, ο οποίος δεν εγνώριζε ότι το διαμέρισμα αυτό ανήκε στον κ. Γιάγκα.
προτάσεις για την λειτουργία της τηλεόρασης κατά την προεκλογική περίοδο επεξεργάζεται η διοίκηση της ΑΕ. Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν με την κυβέρνηση και την διακομματική επιτροπή. Αυτό δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Προεδρίας Αθανάσιος Κανελόπουλος, ο οποίος είπε ότι την Δευτέρα ή την Τρίτη θα συγκροτηθεί η διακομματική επιτροπή και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η συζήτηση επί των προτάσεων της ΕΡΤ. Ο κ. Κανελόπουλος είπε ότι ακόμα δεν θα αγνοηθεί η διακομματική επιτροπή και πρόσθεσε ότι η διοίκηση της ΕΡΤ πρότεινε να μην εγκατασταθεί στα κτίρια της η διακομματική επιτροπή. Σε αυτό είπε συμφωνούν και τα κόμματα. Ωστόσο, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του κυρίου Κανελόπουλου απαράδεκτες και αυταρχικές και τονίζει ότι πρέπει η Διακομματική Επιτροπή να πάρει τις αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ο κύριος Κανελόπουλος, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Κάποτε οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μάθουν να διαβάζουν. Οι δηλώσεις μου υπήρξαν σαφείς. Εσημείωσα ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από την Διακομματική Επιτροπή και επιπλέον ότι τίποτε δεν αποκλείει οι αποφάσεις αυτές να ληφθούν επί της υπηρεσιακής κυβερνήσεως». Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ερευνά την υπόθεση της έκρηξης και πυρκαγιάς που σημειώθηκε στις 6 και 10 το βράδυ στη γωνία των οδών Ακομινάτου και Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια αποφάνθηκε ότι ο Αλέξανδρος Δαλακιουρίδης, 37 χρόνων, υπάλληλος του ΙΚΑ, αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής, ο Δαλακιουρίδης άφησε να διαφύγει αέριο, άναψε στη συνέχεια φωτιά και προκάλεσε έκρηξη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Η συγκοινωνία στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου διακόπηκε για αρκετή ώρα, γιατί στην αρχή οι αστυνομικές αρχές νόμισαν ότι πρόκειται για έκρηξη βόμβας στο διπλανό κτίριο που στεγάζεται η οικονομική εφορία. Στην Αθήνα θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου η 6η Τακτική Σύνοδος των Χωρών που έχουν υπογράψει η Σύμβαση της Βαρκελόνης για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση. Εξωτερικές ειδήσεις τώρα. Άρχισε σήμερα στη Γενέβη ο 12ος γύρος των Αμερικανοσοβιετικών διαπραγματεύσεων για τη μείωση των στρατηγικών όπλων, γνωστή και ως Συμφωνία START. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ανάλογη επιτυχία με αυτή που σημειώθηκε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο υπερδυνάμεων στο Jackson Hole την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον η γερουσία ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα κονδύλιο ύψους 288 εκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο των άστρων. Η αναζήτηση μιας δυναμικής ευρωπαϊκής παρουσίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα που καταδυναστεύονται από τα αμερικανικά προγράμματα και την ιαπωνική τεχνολογία είναι ο φιλόδοξος στόχος της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που αρχίζει αύριο στο Παρίσι. Η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας κατηγόρησε την Βόνη ότι ενθαρρύνει το κύμα προσφύγων χορηγώντας διαβατήρια και υπηκότητα σε όσους καταφεύγουν στις δυτικογερμανικές πρεσβείες. Προηγουμένως, ο δυτικογερμανός υπουργός των Εξωτερικών, Hans Dietrich Genscher, είχε ζητήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την Τσεχοσλοβακία να χορηγεί στέγη στους δυτικογερμανούς πρόσφυγες. Τη διάλυση της παραστρατιωτικής ομάδας ΖΟΜΟ που συγκροτήθηκε το 1981 μετά την επιβολή του στρατιωτικού νόμου στη χώρα διέταξε σήμερα ο Πολωνός Κομμουνιστής Υπουργός Εσωτερικών Τσέσλαβ Κίτακ. 20 τόνοι κοκαΐνης αξίας 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατασχέθηκαν σήμερα στο Λος Άντζελες από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Η ποσότητα που κατασχέθηκε είναι η μεγαλύτερη όχι μόνο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και παγκόσμια. Το δικαίωμα στην απεργία των Σοβιετικών εργαζομένων κατοχυρώνεται για πρώτη φορά τώρα με νόμο. Ήδη ολοκληρώθηκε η επεξεργασία σχετικού νομοσχεδίου από την Επιτροπή του Ανωτάτου Σοβιέτ. Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε σήμερα στις 5 και 10 το απόγευμα στο 300 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγό που μετέφερε στα φύλλα ανατράπη. Στη συνέχεια, άλλο φορτηγό που ακολουθούσε λόγω της ολισθητρότητας του δρόμου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε ταξί που οδηγούσε ο Πέτρος Βάτσης του Δημητρίου, 59 χρόνων, κάτοικος Ανδραβίδας. Νεκρή είναι ο οδηγός του ταξί και η Διονυσία Γρηγοροπούλου, σύζυγος Νικολάου, κάτοικος Ανδραβίδας και ο πατέρας της Κωνσταντίνος Λεμπατέσης, 70 χρόνων.
Τη γυναίκα του Σοφία πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε ο αστιφυλάκας Ελευθέριος Αποστολίδης. Το περιστατικό έγινε σήμερα στη διασταύρωση των οδών Πέλοπος και Ρούσβελτ στο Περιστέρι. Η γυναίκα του αστιφύλακα δεν κινδυνεύει. Πομάδα 15 περίπου αναρχικών πέταξε βόμβα Μολότοφ στις 10 το βράδυ στην είσοδο του Ιταλικού Ινστιτούτου που βρίσκεται στην Ευρώπη της 47. Η βόμβα ανεφλέγει χωρίς όμως να προκαλέσει ζημίες. Οι ίδιοι, όπως είναι γνωστό από την αστυνομία, έριξαν άλλη μια βόμβα Μολότοφ σε κατάστημα στην οδό Στουρνάρα, χωρίς όμως και εκεί να προκληθούν ζημίες. Οι αναρχικοί διαμαρτύρονταν για τη σύλληψη δύο ομοειδατών τους στην Ιταλία. Οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία και θεωρούνται ανυπότακτοι, μπορούν τώρα να έλθουν στην Ελλάδα για να ασκήσουν το ακλογικό τους δικαίωμα χωρίς να υποβληθούν σε κανένα στρατολογικό έλεγχο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, οι αθλητικές ειδήσεις της ημέρας με τον Κώστα Δελιγιάννη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται για τις ελληνικές ομάδες η κλήρωση στο δεύτερο γύρο των ευρωπαϊκών κυπέλων που έγινε σήμερα στη Ζυρίχη. Πιο ισχυρή αντίπαλο θα έχει η ΑΕΚ στο κύπελο πρωταθλητριών. Θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Μαρσέη. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου στη Μασαλία και ο επαναληπτικός στην 1η Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδελφία. Βλέπουμε στιγμιότυπα από την κλήρωση. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Δυναμό Βουκουρεστίου για το κύπελο κυπελούχων. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου και ο επαναληπτικός στη Ρουμανία την 1η Νοεμβρίου. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στο κύπελο UEFA με την Αυστριακή Βιέννα. Η ομάδα του Πειραιά θα παίξει στη Βιέννη στις 19 Οκτωβρίου και τη Ρεβάνς θα τη δώσει στον Πειραιά στις 2 Νοεμβρίου. Τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σημερινής κλήρωσης των πρωταθλητριών: Μίλαν Ρεάλ, Στεάου Αϊντχόβεν, Χόρβεντ Μπενφίκα, Μάλμε Μαλίν, ενώ στο κυπελούχων έχουμε Άντερλεχτ Μπαρσελόνα, Ντόρτμουντ Σαμπτόρια, Γκρόνικεν Παρτιζάν Βελιγραδίου και στο UEFA Στουτγκάρδη Ζενίτ Λένιγκραντ, Πόρτο Βαλένθια, Αντβέρ Βελβιού Νταντί United, Κολόνια Σπάρτακ Μόσχα, Σαραγώσα Αμβούργο, Παρί Σεζερμέν Γιουβέντου. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ο Μίλτος Παπαποστόλου. Όπως δήλωσε απόψε σε δήλωσή του στην ΕΤ2, η παρέτησή του οφείλεται σε λόγους ευτυχίας και αξιοπρέπειας. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Άρης νίκησε σήμερα στο Μέτς το Παγκράτη με 86-74. Στο ημίχρονο η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 46-34. Να σημειωθεί ότι ο Νίκος Γκάλης πέτυχε 44 πόντους και έσπασε έτσι το φράγμα των 9.000 πόντων. Ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε σήμερα με αποκλεισμό 4 αγωνιστικών τον Βαμβακούλα του Ιωνικού, που αποβλήθηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και με 1 αγωνιστική τον Γεροθόδωρο του Εθνικού και τον Κάπα Γερίδη της Δόξας Δράμας. Με 2 αγώνες handball αρχίζει αύριο το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Θα παίξουν στις 4 Φρίγκισσα Βάου και στις 7 Ιωνικός Αθηναϊκός. Τέλος, 70 πυγμάχοι από 10 χώρες θα πάρουν μέρος στο 3ο διεθνές τουρνουά νέων Δημήτρια 89 που θα γίνει από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, τα νέα για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Πέτρο Ξηράκη. Η ημέρα σήμερα θα αρχίσει χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, αλλά η τοπική συννεφιά που θα υπάρχει στο Ιόνιο και την δυτική ήπειρωτική Ελλάδα μετά το μεσημέρι θα πυκνώσει και θα συμπληρωθούν εκεί τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Φαινόμενα που βαθμία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες ήπειρωτικές περιοχές. Στο χάρτη όλα με τα βαρομετρικά ευφάνεια συστήματα, το βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας κινείται ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Πιο αναλυτικά λοιπόν, σήμερα αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα θα υπάρχει τοπική συννεφιά που από το μεσημέρι και μετά στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα θα πυκνώσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν βαθμία και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Στα βόρεια ηπειρωτικά από 13 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα από 18 μέχρι 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται λίγη συννεφιά που από το απόγευμα θα αυξηθεί και πιθανόν να βρέξει πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 27 βαθμών. Και στο νομό Θεσσαλονίκης θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το απόγευμα θα πυκνώσει και πιθανόν να σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 μέχρι 23 βαθμούς. Την Κυριακή τώρα στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει απλά λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στη δυτική Ελλάδα θα γίνουν βορειμέτροι και στην ανατολική μεταβλητή ασθενής, όσο για θερμοκρασία αυτή θα αρχίσει να σημειώνει πτώση από τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει μόνο ο δέμον του τυπογραφείου, υπάρχει και ο δέμον της τηλεόρασης. Σας ζητούμε συγγνώμη, βέβαια παρακολουθήστε τον μετεωρολόγο Γιάννη Βερόπουλο. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Καληνύχτα.